Χαίρετε. Ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, είμαι γιατρός εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και το θέμα μας σήμερα είναι η ιδανική διατροφή για τα άτομα που έχουν διαγνωστεί με υποθυρεοειδισμό. Ξεκινώντας, θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει διατροφή που μπορεί να αντικαταστήσει το χάπι του θυρεοειδή, αλλά σε αρκετά άτομα με υποθυρεοειδισμό η απώλεια βάρους μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή της αγωγής. Δηλαδή, αν ένας ασθενής παίρνει μικρή δόση, ας πούμε 50 με 80 μικρογραμμάρια θυροξίνη την ημέρα, υπάρχει πιθανότητα με απώλεια βάρους, αν έχει περί τα κιλά, να μπορεί να διακόψει το χάπι. Πρώτα όμως πρέπει να χάσει τα κιλά και μετά, με την καθοδήγηση του ενδοκρινολόγου, να μειώσει ή και να διακόψει την αγωγή, αν αυτό είναι εφικτό. Στα 20 χρόνια που εξασκώ αυτή τη δουλειά και στα δύο κέντρα ιατρικής διατροφολογίας που ηγούμαι, είχα τη χαρά να συμμετέχω σε κάτι τόσο ευχάριστο αρκετές φορές. Θέλει όμως υπομονή και επιμονή από όλη την ομάδα και κυρίως από τον ασθενή. Ο θυροειδής είναι ένας μικρός αδένας που βρίσκεται μπροστά από το λάρυγγά μας, που ορίζει το ρυθμό με τον οποίο λειτουργούν τα κύτταρά μας. Είναι ένας μαέστρος που δίνει το τέμπο, δηλαδή αν τα κύτταρά μας λειτουργούν γρήγορα ή αργά. Όπως όλα στο σώμα μας, θέλουμε την ισορροπία και τον ρυθμό λειτουργίας που ταιριάζει στις ανάγκες της ηλικίας, του φύλου μας και των συνθήκων που αντιμετωπίζουμε. Οι ορμόνες που εκρίνει ο θυροειδής εξασφαλίζουν τον σωστό ρυθμό. Όταν ο θυροειδής παράγει περισσότερη ποσότητα θυροξίνης, τότε η κατάσταση ονομάζεται υπερθυροειδισμός. Ενώ όταν παράγει λιγότερες, ονομάζεται υποθυροειδισμός. Δεν είναι πάντα εφικτό να γνωρίζουμε την αιτία του υποθυροειδισμού, αν και συχνά προέρχεται από καταστροφή του αδένα από αυτοάνωσες διαδικασίες. Η συχνότερη μορφή καταστροφής του θυροειδή είναι η νόσος Χασιμότο. Όσο αυξάνεται η ηλικία μας, σε όλα τα όργανα μας εμφανίζεται μείωση στη λειτουργία τους. Όταν όμως υπάρχει αυτοάνωση βλάβη, ο ρυθμός της καταστροφής είναι πιο γρήγορος και αυτό οδηγεί σε ανυπάρκεια, δηλαδή αδυναμία του αδένα να παράγει όσες ορμόνες είναι αναγκαίες για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού. Αυτό το ονομάζουμε υποθυροειδισμό και είναι αυτό από το οποίο πάσχουν περίπου 1 στους 20 στην ανθρώπους μας. Τα θρεπτικά συστατικά που μπορούν να βοηθήσουν το θυροειδή να λειτουργήσει καλύτερα ή, για να το πούμε πιο σωστά, τα συστατικά που η επάρκειά τους επιτρέπει στον θυροειδή να λειτουργεί όσο πιο καλά γίνεται είναι το σελήνιο, ο ψευδάργυρος και το ιώδιο. Η διατροφή που προσφέρει απλόχερα αυτά τα θρεπτικά συστατικά, αλλά ταυτόχρονα επιτρέπει την απώλεια βάρους σε περίπτωση που υπάρχουν περιττά κιλά, θα εξασφαλίσει την ιδανική λειτουργία του θυροειδή. Θα ξεκινήσω προτείνοντας τροφές που είναι πλούσιες σε σελήνιο. Η πιο διάσημη είναι τα βραζιλιάνικα καρύδια, που έχουν τόσο πολύ σελήνιο, ώστε καλό είναι να μην καταναλώνετε πάνω από 2 τρίτα την ημέρα, γιατί μπορεί να είναι υπερβολική η ποσότητα. Μπορείτε να προσθέσετε 2-3 βραζιλιάνικα καρύδια στα δημητριακά του πρωινού σας ή στη σαλάτα σας. Εξαιρετικά μεγάλη ποσότητα σεληνίου έχουν και τα μύδια και γενικά όλα τα οστρακοειδή. Τροφές με μικρότερη ποσότητα σεληνίου, αλλά επαρκή αν καταναλώνονται συχνά, είναι τα ζωικά προϊόντα, όπως το χοιρινό, το μοσχάρι, το αρνί, το κατσίκι, το κοτόπουλο και τα ψάρια. Γενικά, αν καταναλώνετε ζωικές τροφές συστηματικά, όπως ο περισσότερος κόσμος, είναι μικρή η πιθανότητα να μην έχετε επάρκεια σεληνίου. Αντιθέτως, αν δεν καταναλώνετε ζωικά, δηλαδή αν είστε χορτοφάγος, πρέπει να τρώτε βραζιλιάνικα καρύδια ή άλλες φυτικές τροφές που είναι πλούσιες σε σελήνιο, όπως μανιτάρια, τόφου και ζυμαρικά ολικής αλέσεως. Μικρότερη, αλλά επαρκή ποσότητα, αν καταναλώνετε καθημερινά, υπάρχει και στο καστανό ρύζι και τα φασόλια. Προχωράω στον ψευδάργυρο, ένα ακόμα έχνο στοιχείο που υπάρχει σε αυθονία στα ζωικά προϊόντα, ενώ θέλει λίγο περισσότερο προσοχή όταν κάποιος είναι χορτοφάγος. Από ζωικά προϊόντα, αυθονία ψευδαργύρου βρίσκονται στο μοσχάρι, το χοιρινό, το αρνί και το κατσίκι, όπως επίσης και στα ψάρια και τα οστρακοειδή. Οι φυτικές τροφές που είναι πλούσιες σε ψευδάργυρο είναι τα μανιτάρια, η λαχανίδα, γνωστή και ως κέιλ, τα φασόλια και η ξηρή καρπή. Πρέπει να τονίσω ότι όσοι επιλέγουν να μειώσουν ή και να αποφύγουν τα ζωικά προϊόντα, θα πρέπει να είναι αρκετά προσεκτικοί στις επιλογές τους, γιατί οι φυτικές τροφές χαμηλής θρεπτικής αξίας, όπως τα γλυκαντικά, το λευκό αλεύρι και το λάδι, δεν είναι πλούσιες σε ιχνοστοιχεία, όπως ο ψευδάργυρος και το σελήνιο. Άρα θα πρέπει να επιλέγουν συστηματικά φυτικές τροφές υψηλής θρεπτικής αξίας, όπως τα όσπρια, τα μανιτάρια και τα φυλλώδη λαχανικά. Σχετικά με το ιώδιο, πιστεύω ότι δεν είναι πρόβλημα στη διατροφή των περισσότερων ανθρώπων, γιατί το αλάτι που καταναλώνουμε είναι εμπλουτισμένο με ιώδιο και εδώ η υπερκατανάλωση ιωδίου είναι το πιο συχνό πρόβλημα.
Οι μόνες τροφές που έχουν πολύ ιόδιο είναι τα φύκια που ο περισσότερος κόσμος τρώει σπάνια και σε μικρές ποσότητες. Αν έχετε υποθυριωτισμό, καλό είναι να αποφεύγετε και τα συμπληρώματα που έχουν ιόδιο, γιατί σπάνια μπορεί να χειροτερέψουν τον υποθυριωτισμό. Επίσης, καλό είναι να γνωρίζετε ότι αν έχετε διαγνωστεί με αντισώματα κατά του θυροειδή, δηλαδή πάσχετε από Χασιμότο, καλό είναι να σκεφτείτε την πιθανότητα να διακόψετε τις τροφές που αυξάνουν τα αυτοαντισώματα. Όλα τα αυτοάνωσα νοσήματα σχετίζονται από λίγος πολύ με τη διατροφή και στα χρόνια που δουλεύω έχω δει πως η εξατομικευμένη διατροφή μπορεί να βοηθήσει να μειωθεί η παραγωγή αυτοαντισωμάτων και στην νόσο Χασιμότο. Σας έχω υποσχεθεί ότι θα ετοιμάσω ένα βίντεο για τη διατροφή που βοηθάει στα αυτοάνωσα και πρόκειται να αναρτηθεί στους επόμενους μήνες. Το σημαντικότερο όμως είναι αυτό που είπα στην αρχή. Είναι σημαντικό η διατροφή να είναι σωστή και ισορροπημένη και αν υπάρχει περιττό βάρος να βοηθάει στην απώλειά του. Θυμίζω ότι δεν ταιριάζουν όλα σε όλους και η σωστή διατροφή που βοηθάει στην απώλεια βάρους στη φίλη σας μπορεί να μην ταιριάζει σε εσάς. Η απώλεια βάρους με σωστό τρόπο και με φροντίδα της επάρκειας των θρεπτικών συστατικών που είπαμε θα εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή λειτουργία του θυροειδή και μπορεί σε μερικές περιπτώσεις να μας επιτρέψει να διακόψουμε την αγωγή. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να γραφτείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.